Οι κάτοικοι αυτού του κτηρίου στο Βουκουρέστι παρέλαβαν ένα διαφορετικό πακέτο από τις τοπικές αρχές. Είναι ένα κουτί επιβίωσης σε περίπτωση σεισμού. Εδώ έχει νερό. Και άλλο νερό. Εδώ έχουμε μια σφυρίχτρα. Και αυτή είναι επίδεσμη. Και μια μάσκα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και για την COVID. Ναι, και αυτό είναι ένα ραδιόφωνο. Το συγκεκριμένο κτίριο κτίστηκε το 1934 και είναι από τα πιο ευάλωτα στο Βουκουρέστι. Η ρουμανική πόλη θεωρείται η πρωτεύουσα που αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο κίνδυνο σεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν συμβεί ένα σεισμός 6 Ρίχτερ, είναι σίγουρο, σύμφωνα με τους ειδικούς, ότι αυτά τα διαμερίσματα, αυτές οι κατασκευές, θα καταρρεύσουν. Η Βιολέτα και ο Ασάντ έχουν προσπαθήσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια να ενισχύσουν τη δομή του κτιρίου τους. Οι εργασίες ξεκίνησαν, αλλά δεν τελείωσαν ποτέ. Οι αναμνήσεις τους είναι πολύ άσχημες από τους σεισμούς. Κάποια στιγμή έγινε ένας σεισμός μεγαλύτερος από τους συνηθισμένους. Έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι λίγοι ιδιοκτήτες όλων των διαμερισμάτων στον 5ο και τον 6ο όροφο του κτιρίου και των γύρω κτιρίων τρέξαμε προς την έξοδο με τις πιτζάμες και τα νυχτικά και βγήκαμε στο δρόμο. Αυτό συνέβη. Εκατοντάδες αντίστοιχα κτίρια υψηλού κινδύνου βρίσκονται σε διάφορα σημεία της ρουμανικής πρωτεύουσας. Μερικά είναι εγκαταλελειμμένα, άλλα κατοικούνται. Όλα όμως είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Οι κόκκινες αυτές τελείες τα προσδιορίζουν. Ο πολεοδόμος Μπόγκταν Σουντίτου από τη μη κυβερνητική οργάνωση Make Better έχει αναπτύξει έναν διαδικτυακό αστικό χάρτη των πιο τρωτών σημείων. Αυτό είναι το πιο παλιό κτίριο με κόκκινο σημάδι. Χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Έχει επιβιώσει από διάφορους σεισμούς. Το 1940, το 1977, το 1986, το 1990, το 1991 και το 1994. Υπήρξαν πολλοί. Από όλους αυτούς τους σεισμούς, ο σεισμός του 1977 προκαλεί ακόμα ρίγος στους κατοίκους του Βουκουρεστίου. Είχε μέγεθος 7,2 ρίχτερ. Πέθαναν 1.600 άτομα. Γύρω στα 33.000 κτίρια καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Από τότε έχουν γίνει μόνο λίγα ολοκληρωμένα έργα στήριξης των κατασκευών. Στα 317 κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου ζουν πάνω από 8.000 άνθρωποι. Εάν λοιπόν συμβεί ένα σεισμός παρόμοιος με αυτόν της 4ης Μαρτίου 1977, τότε ο αριθμός των νεκρών θα είναι πάνω από 8.000. Καθώς τα χρόνια περνούν, οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές τέτοιων διαμερισμάτων αισθάνονται ολοένα και πιο ανασφαλείς και αβόηθητοι. Η έλλειψη πόρων, οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, οι πολιτικές έρηδες, οι κατηγορίες για διαφθορά και τα περίπλοκα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν έχουν οδηγήσει σε τέλμα το συγκεκριμένο ζήτημα. Προς το παρόν δεν έχουμε τις απαιτούμενες τεχνικές λύσεις, ούτε τα αναγκαία νομικά εργαλεία, ούτε τα χρήματα, ούτε τη γενική προθυμία για τη σωτηρία αυτών των κτηρίων και την προστασία ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Από το Ρουμανικό Υπουργείο Ανάπτυξης δεν δέχτηκαν να μας συναντήσουν για να συζητήσουμε αυτές τις κατηγορίες. Στο Δημαρχείο του Βουκουρεστίου, ο πρόσφατα διορισμένος διευθυντής του Τμήματος για τα κτίρια υψηλού κινδύνου μας αποκάλυψε ότι συζητούν λύσεις με την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ξένες τράπεζες. Επισημαίνει ότι έχουν ξεκινήσει ήδη 15 έργα στερέωσης τέτοιων κτιρίων. Για πρώτη φορά είμαστε σε επαφή με το Ινστιτούτο Εθνικής Κληρονομιάς, με το Πολυτεχνείο, με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, με ειδικούς και επαγγελματίες, με τους οποίους θα αναπτύξουμε την στρατηγική που θα ακολουθήσουμε. Χωρίς να υπάρχουν εν ώψη αποτελεσματικές βραχυπρόθεσμες λύσεις, όσοι ανησυχούν στρέφονται στο Εθνικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Οι ειδικοί παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα με τη βοήθεια δεδομένων σε πραγματικό χρόνο που προσφέρουν 8 τοπικοί σεισμολογικοί σταθμοί σε όλη τη χώρα. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα γίνει ο επόμενος μεγάλος σεισμός στο Βουκουρέστι. Αλλά όπως μας λέει ο διευθυντής του Ινστιτούτου, έχουν αναπτύξει μοντέλα των πιθανών συνεπειών του. Έχουμε ένα ειδικό λογισμικό που αξιολογεί
ένα δεδομένο σεισμό. Κάθε σεισμολογικός σταθμός καταγράφει την σεισμική διέγερση. Μπορούμε να εκτιμήσουμε πόσο δυνατά αισθάνθηκε η πόλη τον σεισμό. Ο ρυθμός της σεισμικής επιτάχυνσης έχει να κάνει με την σεισμική δύναμη πάνω στις κατασκευές. Χάρη σε αυτές τις σεισμολογικές παραμέτρους, μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια ποιες θα ήταν οι συνέπειες στα συγκεκριμένα κτίρια. Γνωρίζοντας πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα με πολλές κατασκευές στην πρωτεύουσα, οι πυροσβέστες, οι ειδικές δυνάμεις, οι νοσηλευτές και οι θελοντές εκπαιδεύονται για ανάλογα περιστατικά. Αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση έχει εκπαιδεύσει 20 σκύλους για να βρίσκουν άτομα στα χαλάσματα. Τα σκυλιά πήραν μέρος στην επιχείρηση της πολιτικής προστασίας στον πρόσφατο σεισμό στην Αλβανία και είναι έτοιμα, αν χρειαστεί, να βοηθήσουν. Η ανησυχία μας είναι ότι οι δικοί μας εθελοντές όπως και τα σκυλιά θα βρεθούν κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων. Αυτή είναι η βασική μας ανησυχία. Αλλιώς είναι άλλη μια μέρα στη δουλειά. Για μας ως εκπαιδευτές, εθελοντές, χειριστές, είναι μια τεράστια πρόκληση να είμαστε έτοιμοι και να μπορέσουμε να επέμβουμε. Γιατί αυτά που αντικρίζουμε μας προκαλούν συναισθηματική φόρτιση και μας συγκινούν. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά που έχουμε μάθει αυτά τα χρόνια. Αυτό το κτίριο όμως αποδεικνύει ότι μπορεί να αποφευχθεί το χειρότερο σενάριο και ότι μπορούν να εφαρμοστούν λύσεις προληπτικά. Η συγκεκριμένη κατασκευή είχε υποστεί τεράστιες ζημίες στο σεισμό του 1977. Ενισχύθηκε συνολικά με οπλισμένο σκυρόδεμα εντός και εκτός του κτηρίου. Οι ιδιοκτήτες συνέβαλαν οικονομικά στις εργασίες ανάλογα με την επιφάνεια του διαμερίσματός τους. Το τετραγωνικό κόστισε 500 ευρώ. Η Κριστίνα Ιορντάτσε αγόρασε το δικό της διαμέρισμα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Πριν αγοράσουμε το διαμέρισμα, κάναμε μερικούς ελέγχους. Φέραμε έναν πολιτικό μηχανικό για να ελέγξει τα πάντα. Ρωτήσαμε την εταιρεία στερέωσης τι ακριβώς έκανε. Ζητήσαμε να δούμε τα χαρτιά και μετά αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην αγορά του σπιτιού. Ναι, αισθανόμαστε ασφάλεια. Από τότε που μετακομίσαμε εδώ, έχουμε ζήσει μόνο έναν σεισμό και δεν ήταν τόσο άσχημη εμπειρία. Αυτό είναι ένα λαμπρό παράδειγμα που όλοι ελπίζουν να υιοθετήσουν και άλλοι, καθώς οι ειδικοί υπολογίζουν ότι πάνω από το 35% των 8,5 εκατομμυρίων σπιτιών στη χώρα είναι παραμελημένο.